και απροστάτευτοι απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα είναι οι αστυνομικοί της Κρήτης που στερούνται σε τραγικό βαθμό στοιχειώδη εξοπλισμό όπως τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Οι προειδοποιήσεις των συνδικαλιστών της Ελλάς τα τελευταία χρόνια δεν έχουν πιάσει τόπο, με συνέπεια η έλλειψη σχεδιασμού για τη σταδιακή ανανέωση κρίσιμου εξοπλισμού να οδηγεί σε αδιέξοδο. Όταν ένας αστυνομικός καλείται να βγει έξω να κάνει περιπολία με ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει συντηρηθεί σωστά, ή ότι το αλεξίσφαιρό του είναι λυγμένο, και τη στιγμή που ο ίδιος φοβάται για τη δική του τη ζωή, διότι δεν έχει την απαραίτητη παθητική ασφάλεια, πώς θα λειτουργήσει μέσα στα νόμιμα πλαίσια και επαγγελματικά. Οι ιδιωτικές δωρεές και η αγορά γυλαίκων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες υπηρεσιών πρώτης γραμμής, όπως η άμεση δράση, στάθηκαν σταγόνα στον ωκεανό. Ενδεικτικό της άκρος τραγικής εικόνας που επικρατεί το γεγονός πως μέχρι το τέλος του 2019 οι αστυνομικές υπηρεσίες του νομού Λασιθίου δεν θα έχουν ούτε ένα αλεξίσφαιρο που να μην είναι λυγμένο. Το αλεξίσφαιρο είναι ένας από τους βασικούς εξοπλισμούς ώστε ο αστυνομικός με ασφάλεια να μπορεί να βγει στο δρόμο και να προστατέψει τον πολίτη. Το αλεξίσφαιρο θεωρείται ατομικός εξοπλισμός και θα έπρεπε να υπάρχει ένα για κάθε αστυνομικό. Όμως σχεδόν καμία υπηρεσία της Κρήτης δεν διαθέτει ικανό αριθμό μέσων αυτοπροστασίας για το προσωπικό της. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των υπηρεσιακών αλεξίσφαιρων έχουν λήξει, έχουν μια δεκαετή διάρκεια ζωής. Έτσι αναγκαζόμαστε ή να αγοράζουμε μόνοι μας το αλεξίσφαιρό μας ώστε να μπορούμε να κάνουμε την υπηρεσία μας, ή να υποχρεωνόμαστε σε ιδιώτες και με δωρεές να παρέχουν αυτό το αγαθό. 4 στους 10 αστυνομικούς από τους 260 που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση του Λασιθίου δεν διαθέτουν καθόλου αλεξίσφαιρο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα γυλαίκα που υπάρχουν είναι λυγμένα εδώ και 4 έως 5 χρόνια, ενώ όσα παραμένουν σήμερα εντός προδιαγραφών λήγουν στο τέλος του 2019, αφήνοντας το έλεος των κακοποιών τους αστυνομικούς του νομού, όπως έχουν μεταφέρει με αγωνία στην ηγεσία της Ελλάς οι συνδικαλιστές του σώματος. Έχουμε φτάσει στο νομό Λασιθίου τα περισσότερα, η τρανταχτή πλειοψηφία, να έχουν λήξει εδώ και 4 με 5 χρόνια. Και τα υπόλοιπα λήγουν το τρέχον έτος. Το τι θα συμβεί σε περίπτωση ένοπλης συμπλοκής με κακοποιούς μένει ασχολίαστο την ώρα που η ηγεσία της Ελλάς δεσμεύεται για μία ακόμη φορά να μπαλώσει τα κενά στο μέλλον με κάποια από τα αλεξίσφαιρα που θα προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε επόμενη δωρεά του και όχι στο πλαίσιο ενός υποτυπώδου σχεδιασμού πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελλάς να προφυλάξει το προσωπικό της με τον εξοπλισμό που οφείλει να παρέχει. Η κυβέρνηση και η πολιτεία δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε δωρεές. Πρέπει να κάνει το χρέος της απέναντι τόσο στους αστυνομικούς όσο και στους πολίτες, ώστε να παρέχει το αγαθό που λέγεται ασφάλεια.